Well, I'm excited to be part of this conference. I'm a big believer in what I call a PhD. You have to be passionate, hungry, and driven to succeed in business and in life. Well, as I told them, success is a choice. We make choices whether we want to be unsuccessful, successful, ordinary, extraordinary, passionate, cynical. We make excuses, or we go on and learn from the mistakes we make. And in sales, it's all about finding the right roadmap to sell. And I talked a lot about mastering the art of communication, which I've always believed is the ability to listen, often four times to the amount you speak. And I think that's probably the number one problem with people in sales. They speak too much, they say the wrong thing, and if they would have listened, they would have found out they should have never said that before. So listening is really an important skill of communicating. Στο ετήσιο συνέδριο πωλήσεων και βραβεύσεων των κορυφαίων συνεργατών της Allianz, ο διεθνούς φήμης προπονητής Rick Pitino έκλεψε την παράσταση, μιλώντας για την επικοινωνία στις πωλήσεις αλλά και το δρόμο προς την κορυφή. Η Allianz προχωρά σταθερά στη στρατηγική της με τη βοήθεια και των εταιριών του ομίλου Next Care και Allianz Global Life, και έτσι σήμερα τολμάει να κάνει το Next Step. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, σου δίνει όλα τα εφόδια, όλα τα εργαλεία για να μπορέσεις να δουλεύεις σωστά. Αν και έχω την εμπειρία να είμαι από 44 χρόνια τώρα, να έχω την εμπειρία να δουλεύω σωστά για να είμαι διαχρονικός, να εξυπηρετώ τον πελάτη μου, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ο πελάτης, να είσαι αληθινός, ειλικρινής, να λες αλήθειες, δηλαδή να μην λες ψέματα ποτέ σου. Και, γιατί πάντα θα βρίσκεις μπροστά σου και οι πελάτες ο ένας συστήνει στον άλλον, διότι είσαι πάντα σωστός και διαχρονικός. Βλέπω συνεχίζει και η νέα γενιά, οπότε θέλω να ρωτήσω σε αυτό το συνέδριο τι είναι αυτό που σας μένει, μιας είχατε και ένα πολύ ωραίο ομιλητή σήμερα. Για έναν νέο ασφαλιστή, έχοντας εργαλεία όπως αυτά που παρουσιάζει η Allianz, είναι μια μεγάλη βοήθεια. Και για την έκπληξη, νομίζω το motivation που δίνει αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω, είναι, νομίζω η ομιλία του τα είπε όλα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, γιατί υπήρξα εκεί πέρα συνεργάτης αρκετά χρόνια από το 2001 στο 2010. Αυτή τη στιγμή μέσω της ΟΤΕ Ασφάλιση υπάρχει συνεργασία και είναι πολύ σημαντική συνεργασία αυτή, οπότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ακούσαμε ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα που και το έχουν γίνει και που θα γίνουν. Με την Allianz δουλεύω πάνω από 30 χρόνια. Είναι, πέραν του ότι είναι ίσως μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο, είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία στην οποία έχω εμπιστοσύνη να τοποθετώ κινδύνους. Πάντοτε με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Οι άνθρωποι είναι πολύ συνεργάσιμοι και μ' άρεσε πάρα πολύ οι καινοτομίες που ανήγγειλαν για το 2020. Να πάμε λοιπόν τώρα στη νέα γενιά, η οποία είναι η τρίτη γενιά. Τέταρτη γενιά. Είναι η πρώτη, έτσι, επαφή μου τους τελευταίους 6 μήνες στο κομμάτι της διαμεσολάβησης πλέον και είμαι χαρούμενη που θα έχω μια τόσο μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία να στηρίξει τους πελάτες μου και να καλύψει τους κινδύνους του. Σήμερα είχατε ένα πολύ ωραίο ομιλητή εδώ στο συνέδριο. Τι είναι αυτό που κρατήσατε? Να ακούω 3 φορές και 4 φορές από ό,τι μιλάω τον πελάτη και να καταλαβαίνω τι έχει αξία για αυτόν.
Εμείς πρώτα απ' όλα έχουμε μια σαφή στρατηγική, απλή, σταθερή, η οποία στηρίζεται προϊοντικά στα unit link και την υγεία μέσω βοήθειας από εταιρείες του ομίλου μας, την NextCare και την Alliance Global Life. Και βέβαια στις γενικές δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο με στόχο κυρίως την εξυπηρέτηση στο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα φτιάχνουμε digital εργαλεία, είτε αφορά την καθημερινή δουλειά των συνεργατών, είτε αφορά την εκπαίδευση, και στοχεύουμε σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση όσον αφορά τη διαφάνεια της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν τους πελάτες μας. Και βέβαια για μας το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε ένα οικοσύστημα όλοι, η εταιρεία, οι πελάτες, οι συνεργάτες, τα media, η αγορά, οι ρυθμιστικές αρχές, όπου οτιδήποτε κάνουμε τώρα και στο μέλλον, στόχο έχει όλα αυτά τα μέλη του οικοσυστήματος να αναπτύσσονται με υγιή τρόπο και να κερδίζουν. Σήμερα έχετε και μια όμορφη έκπληξη για τους ανθρώπους σας, τον Ρικ Πιτίνο. Πώς τον ακούσατε εσείς? Τον Ρικ πρώτα απ' όλα τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, τον ξέρω. Είναι ένας εκπληκτικός ομιλητής πέρα από coach, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να περάσουμε μέσω της ομιλίας του είναι τι πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο πωλήσεων. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η αγορά, οποιοδήποτε θέλει να πουλήσει. Και αυτό που κρατάω από την ομιλία του, και καλό να το κρατήσουν έτσι πολύ απλά όλοι οι παριστάμενοι και όλοι που θα δουν την ομιλία του στο ίντερνετ, είναι ότι το σημαντικό είναι να ακούς. Να ακούς 4 φορές περισσότερο από αυτό που μιλάς. Πήγε καλά χρονιά. Πήγε καλά και κυρίως πήγε καλά εκεί που στοχεύσαμε, γιατί αυτό έχει σημασία. Στοχεύουμε, κάνουμε δουλειά και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Άρα είτε αυτό είναι η υγεία, είτε αυτό είναι η αποταμίευση, είτε είναι η εμπορική και βιομηχανική κίνδυνη, είναι το μίσος ο οποίος η σκληρή δουλειά που κάναμε και που έκαναν όλοι οι συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ φάνηκε στα νούμερα. Η στρατηγική μας, όπως είπε και ο Στέφανος ο Μαλαχιάς νωρίτερα, είναι απλή, συγκεκριμένη και συμπαγής. Άρα και για το 2020. Υγεία και αποταμίευση από τη μία πλευρά, αυτοκίνητο και εμπορική και βιομηχανική κίνδυνη από την άλλη, είναι οι πυλώνες ανάπτυξης, σχεδιάζουμε πράγματα, υλοποιούμε πράγματα με, θα έλεγα, κοινό παρανομαστή την εξυπηρέτηση. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και εκεί είναι στοχευμένες όλες μας οι ενέργειες. Σήμερα είχατε και μια μεγάλη έκπληξη για τους ανθρώπους της εταιρείας, όχι μόνο τους Παναθηναϊκούς, γενικότερα. Δύο λόγια για αυτή την παρουσία σήμερα εδώ. Είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε ο Ρικ Πιτίνο να είναι εδώ, με το που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο να έρθει στο συνεδριό μας. Φεύγει και πηγαίνει κατευθείαν στην προπόνηση στο ΆΚΑ. Είναι χαρά, διότι πέρα από ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας άνθρωπος που έχει δέσει και θα δέσει ακόμα περισσότερο το όνομά του με την Ελλάδα, μας προσέφερε μαθήματα. Μαθήματα ηγεσίας, μαθήματα πωλήσεων μέσα από τη δική του τη σκοπιά. Και είτε είσαι χρόνια πολιτής, είτε είσαι χρόνια ηγέτης, από τέτοιους ανθρώπους πάντα έχεις να πάρεις. Και θα κρατήσω ένα που είπε, ότι success is a choice.